Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Άμα σας πω ότι μου λείψατε θα το πιστέψετε, αλήθεια θα είναι. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτή η εβδομάδα για σας, για μένα ήταν αρκετά δύσκολη. Είχε όλο ανατροπές, ακυρώσεις, αναβολές, γενικά πολλά απρόπτα πράγματα. Με αποκορύφωμα αυτό που συνέβη σήμερα, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε έμπτης, άδειες συσκευασίες προϊόντων που χρησιμοποίησα μέχρι τέλους. Θα σας πω αν θα τα ξαναγοράσω ή αν θα τα αντικαταστήσω με κάποιο άλλο προϊόν, γιατί θέλω και ποικιλία στη ζωή μου, όχι το ίδιο και το ίδιο κάθε φορά. Επίσης θα σας πω τι μου συνέβη που κόντευα να πάθω εγκεφαλικό και θα σας δείξω και μερικά καινούργια προϊόντα τα οποία δοκίμασα αυτές τις μέρες και με ενθουσίασαν και επειδή είναι limited edition θα σας τα δείξω επίτηδες για να τρέξετε να τα πάρετε. Σας έχω και update για το Project Pan. Θα σας δείξω πώς προχωράει η κατανάλωση των προϊόντων που είχα πει ότι θα χρησιμοποιήσω όσο διαρκεί και το no buy και θέλω τη βοήθειά σας και να μου δώσετε κουράγιο γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα είναι σαν εθισμός. Βλέπω κάτι προσφορές από εδώ και από εκεί στα sites και με το ζόρι κρατιέμαι να μην πάρω κάποια πράγματα που είχα βάλει εδώ και καιρό στο μάτι επειδή έχω το no buy. Θα τα καταφέρω όμως, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη limited edition συλλογή της Kiko. Έφτιαξα ένα γρήγορο make-up tutorial, θα το δείτε στο Instagram μου, οπότε αν δεν με ακολουθείτε, κάντε το τώρα, @nagiaapo. Γιατί αυτά τα προϊόντα που θα σας δείξω και που έχω στο πρόσωπό μου στο σημερινό μακιγιάζ θα είναι διαθέσιμα μέχρι το επόμενο Σάββατο. Οπότε έχουμε κραγιόν. Φανταστικό, να σας πω ότι η συλλογή λέγεται Fruit Explosion και όλα μυρίζουν τέλεια. Το συγκεκριμένο είναι το νούμερο 05 που φοράω σήμερα. Υπάρχει αυτό το lip oil, το οποίο και αυτό μυρίζει φανταστικά και ενυδατώνει τα χείλη. Μπορείτε να το βάλετε και σκέτο βέβαια τώρα το καλοκαίρι που δεν θα βαφόμαστε και τόσο πολύ. Εγώ πάντα βάφομαι. Λοιπόν, έχουμε επίσης την Tropical Chic παλέτα για τα μάτια, η οποία μυρίζει kiwi, αλήθεια σας λέω, είναι τέλεια η μυρωδιά της. Και τέλεια τα χρώματά της και πολύ πρακτική για να την πάρετε μαζί σας και σε ένα ταξιδάκι μια εκδρομούλα, τώρα που επιτέλους μας επιτρέπουν να ταξιδέψουμε και να πάμε κάπου, να αλλάξουμε παραστάσεις, να ανοίξει λίγο το μάτι μας. Και τέλος έχουμε το Fruit Explosion Maxi Bronzer, αυτή είναι η απόχρωση 3 Golden Sand. Λοιπόν, το συγκεκριμένο όπως βλέπετε λίγο πορτοκαλίζει. Εμένα δεν με ενοχλεί απαραίτητα, αλλά δεν προτιμώ τα bronzers που πορτοκαλίζουν. Θα το σφατσάρω και στο χέρι μου για να το δείτε. Μυρίζει ροδάκινο, παιδιά, είναι φανταστικό. Ήρθε και ο Μέρλιν. Λοιπόν, είναι αυτή η απόχρωση και έχει ένα ελαφρύ σίμερ μέσα, ίσα ίσα για να σου δίνει μια ωραία λάμψη και μια ωραία γυαλάδα, χωρίς όμως να τονίζει ατέλειες, έτσι, στην επιδερμίδα. Αυτά από τη νέα συλλογή της Kiko. Σε αυτό το σημείο θα σας πω τι συνέβη σήμερα, γιατί ο Μέρλιν είναι μεγάλος αλήτης. Είχα αφήσει λίγο ανοιχτή την μπαλκονόπορτα σε ένα μικρό μπαλκονάκι που έχω, που νόμιζα ότι δεν μπορεί να φύγει, γιατί το κάτω μπαλκόνι ήταν πάρα πολύ μακριά. Παρ' όλα αυτά, πήδηξε για λίγο που τον άφησα και γι' αυτό σε αυτό το μπαλκόνι δεν έχω βάλει πλέγμα γιατί δεν περίμενα ότι θα φύγει ποτέ. Πήδηξε κάτω και μετά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ξανανεύει πάνω. Τον έπιασε ένας πανικός. Εμένα άλλος ένας πανικός γιατί δεν ήξερα πώς θα το μαζέψω. Το κάτω διαμέρισμα είναι κλειστό γιατί ο γείτονας λείπει. Και τελικά καταφέραμε τέλος πάντων. Βγήκε ένας φίλος εδώ, ο γείτονας, από το παράθυρο, πήδηξε στο μπαλκόνι. Κάναμε ολόκληρη επιχείρηση. Τον σώσαμε. Και μετά, όπως καταλαβαίνετε, τον έβαλε στην πανιέρα να τον κάνω μπάνιο. Εντάξει, εκεί έπρεπε να σας είχα, θα γελάγατε πάρα πολύ. Δεν του άρεσε καθόλου. Οπότε είμαστε όλη μέρα αγκαλίτσα σήμερα. Άργησα πάρα πολύ να ξεκινήσω το γύρισμα του σημερινού βίντεο, γιατί μου φάγε πόσες ώρες ο Μερλινάκος, αλλά χαλάλη, δεν πειράζει. Λοιπόν, να συνεχίσω με τα empties, τις άδειες συσκευασίες του μακιγιάζ. Και τώρα θα γελάσετε, θα πείτε τι τα κάνεις, κορίτσι μου, τα τρως, τα μολύβια των φρυδιών. Όχι, αλλά τα χρησιμοποιούσα ένα λάξ. Τώρα λοιπόν που είπα θα χρησιμοποιώ ένα-ένα και θα το τελειώνω, όλα είχαν φαγωθεί αρκετά, οπότε και τελείωσαν. Λοιπόν, έχω 1, 2, 3, 4, 5 μολύβια φρυδιών τα οποία τελείωσα. Θα ξεκινήσω από το πιο οικονομικό, το οποίο ήταν αρκετά τίμιο, αρκεί να βρείτε τη σωστή απόχρωση. Αυτή που έχω εγώ είναι η 040 Cool Brown και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει το μπουρτσάκι από τη μία πλευρά και είναι και μηχανικό, οπότε και μπορείς να δεις πότε τελειώνει. Ήταν αρκετά μαλακό και εύχριστο. Το ευχαριστήθηκα.
Επίσης τελείωσα το Brow Wiz, το πολύ γνωστό μολύβι φρυδιών της Αναστάσια. Αυτό το έχω στην απόχρωση Soft Brown, τέλος και αυτό. Επίσης πολύ σωστή απόχρωση αν έχετε τα δικά μου χρώματα. Τελείωσα το Dior Show, ναι, Brow Styler, στην απόχρωση Universal Brown. Αυτό εδώ δεν έχει καπάκι, οπότε αν δεν το χρησιμοποιείς κάθε μέρα και δεν το τελειώσεις τέλος πάντων σε ένα ευλόγο χρονικό διάστημα, αυτό ξεραίνεται, αυτό έπαθα εγώ γιατί το είχα αφήσει στην άκρη. Δεν μου άρεσε από την αρχή, οφείλω να ομολογήσω, δεν είναι τόσο μαλακό και τόσο κρεμώδες όσο αυτά τα δύο ή όσο τα υπόλοιπα που θα σας δείξω στη συνέχεια, οπότε δεν μου ήταν και πάρα πολύ εύκολο. Νιώθα λίγο ότι μου γδέρνει την επιδερμίδα όταν προσπαθούσα να κάνω τις γραμμούλες. Παρ' όλα αυτά, ξεράθηκε πάρα πολύ γρήγορα και είναι ένα μολύβι φρυδιών το οποίο δεν θα ξαναγόρεζα εγώ προσωπικά. Αυτό που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και σας το έχω ξαναπεί είναι αυτό από Huda Beauty, είναι η απόχρωση 6 Rich Brown και λέγεται Micro Shade Brow Pencil. Λοιπόν, και αυτό έχει το βρουτσάκι του από τη μία πλευρά και το πολύ πολύ λεπτό του μολύβι από την άλλη. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου, το έχω παραγγείλει ήδη για να μου ξανάρθει, γιατί είπαμε ακόμα και στο No Buy ότι μας τελειώνει, το ξαναπαραγγέλνουμε. Και μετανιώνω που παρήγγειλα ένα, να σας πω την αλήθεια. Αν το χρησιμοποιείτε καθημερινά, νομίζω κανένα μήνα θα σας κρατήσει και η τιμή του είναι γύρω στα 16 ευρώ, οπότε δεν είναι απαγορευτική, αλλά εγώ το χρησιμοποιούσα σε συνδυασμό με αυτό εδώ, που είναι το Bobbi Brown Longwear, Perfectly Defined Longwear Brow Pencil. Αυτό είναι το καινούριο μου, γιατί θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Παίρνει ανταλλακτικό, αυτό είναι το ανταλλακτικό λοιπόν. Και αυτό είναι το παλιό μου το μολύβι, το οποίο τελείωσε, το ξεκουμπώνεις και το ξανακουμπώνεις. Για να μην αγοράζεις όλη τη συσκευασία και να μην ξοδεύεις και πάρα πολλά χρήματα. Τριγωνικό, άνετο, με αυτό έχω σχηματίσει τα φρύδια μου και σήμερα το έχω βολευτεί απειρά, το προτείνω ανεπιφυλακτά, μην τη σκεφτείτε την τιμή, αυτό έχει τον ατελείωτο, γράφει τέλεια και δεν τελειώνει εύκολα. Πάμε σε gel για τα φρύδια, να σας δείξω δύο από την Αναστάσια, είναι το Clear Brow Gel και αυτό δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται γιατί έχει σβηστεί, είναι αυτό με το χρώμα. Και τα δύο μου άρεσαν πάρα πολύ, όπως βλέπετε είναι μίνι συσκευασίες, οπότε επίσης τελείωσαν αρκετά γρήγορα και το μόνο gel για τα φρύδια που μου έχει μείνει τώρα είναι αυτό από την MAC, το οποίο όπως σας έλεγα δεν είναι ότι τα κοκαλώνει κιόλας, θέλω ένα έτσι πιο δυνατό, οπότε είμαι σε αναζήτηση. Και το επόμενο μολυβάκι που θέλω να σας δείξω, που πήγε. Να το, είναι το Micro Liner Ink από Shiseido. Λοιπόν, αν έχει κάτι κακό το συγκεκριμένο μολύβι, είναι μόνο το γεγονός ότι όταν το γυρνάς προς τα πάνω, δεν γυρνάει προς τα πίσω. Πρέπει να βγάλεις δηλαδή ένα τσικ ίσα ίσα όσο προϊόν χρειάζεσαι κάθε φορά. Το πολύ καλό που έχει είναι ότι γράφει τέλεια με ένα πέρασμα. Έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάρα πολύ δυνατό pigment και είναι για λεπτοδουλειές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και για να κάνω τη γραμμή εδώ στη ρίζα στις βλεφαρίδες μου ή ιδιαιτέρως για να κάνω τη γραμμή αυτή που μοιάζει σαν να είναι μια βλεφαρίδα έτσι πιο σκούρα και πιο μακριά εδώ στην άκρη, χωρίς να κάνω γραμμή eyeliner με υγρό liner κτλ. Και χωρίς να είναι κάτι υπερβολικό. Και παιδιά, γράφει φανταστικά. Νομίζω σας το έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, δεν θα ανησυχήσω που βλέπω ότι έχω μιλήσει ήδη 10 λεπτά, γιατί μου είπατε θέλετε μεγαλύτερα βίντεο. Και αυτά θα σας δώσω. Ελπίζω να τα βλέπετε, το καλό που σας θέλω. Στο σημερινό βίντεο την τιμητική τους, εκτός από τα μολύβια φρύδιων, έχουν και τα καθαριστικά προσώπου. Έχω εδώ 1, 2, 3, 4 καθαριστικά προσώπου που έχω τελειώσει. Ξέρετε ότι πάντα κάνω διπλό καθαρισμό, οπότε ξεκινάω με ένα balm. Αυτό είναι το Take the Day Off της Clinique. Το τελείωσα, ωστόσο δεν ξέρω αν θα το ξαναγοράσω, γιατί είχα μείνει πιο ικανοποιημένη αφενός από το balm της Estée Lauder. Δεν μου δημιουργούσε κανένα πρόβλημα στα μάτια και νομίζω ότι ξέβαφε και την αδιάβροχη μάσκαρα λίγο καλύτερα από το συγκεκριμένο. Αυτό λίγο κάπως σαν να θολώνει το μάτι μου όταν το χρησιμοποιώ, φυσικά το χρησιμοποιώ με κλειστά μάτια, αλλά όταν το ξεπλένω, έτσι για μερικά δευτερόλεπτα, δεν βλέπω πολύ καλά να σας πω την αλήθεια. Πάντως ερεθισμό δεν μου προκαλεί, την κάνει τη δουλειά του μια χαρά, στο υπόλοιπο πρόσωπο διαλύει όλο το μακιγιάζ, αλλά ή θα πάρω τους εστελότερη ή θα δοκιμάσω ένα άλλο, νομίζω ότι πρέπει να έχω ένα στη συλλογή μου από το Advent Calendar του Look Fantastic, οπότε θα δοκιμάσω αυτό και θα παραγγείλω κάτι άλλο. Επίσης, Take the Day Off Clinique, αυτό είναι το ντε μακιγιάζ ματιών και χιλιών, αυτό το αλλάζω
φαντάζομαι τίποτα. Περιμένω recommendations, αν έχετε κάποιο να μου συστήσετε που σας αρέσει πολύ. Εμένα αυτό είναι το λατρεμένο μου. Και να σας πω την αλήθεια, όταν διαπίστωσα ότι έβλεπα λίγο θολά χρησιμοποιώντας αυτό στα μάτια, ξέβαφα πρώτα τα μάτια μου και μετά χρησιμοποιήσω αυτό στο υπόλοιπο πρόσωπο. Να σας πω επίσης ότι χρησιμοποίησα το Gentle Gel Cleanser από Honest Beauty. Πάρα πολύ ωραίο, κάνει αφρό, δεν ξέρω αν προσφέρει και τίποτα ιδιαίτερο στην επιδερμίδα, αλλά τη δουλειά του την κάνει. Υπάρχει μια περίπτωση να νιώσετε λίγο αφιβετωμένη την επιδερμίδα σας, λίγο να σας τραβάει, να διψάει για ενυδάτωση, ειδικά αν έχετε ξηρή επιδερμίδα. Εγώ ίσα ίσα που το νιώθα αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι την ξηραίνει κιόλας, έτσι. Το Soy Face Cleanser από την Fresh μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρόσωπο και μάτια. Είναι ένα gel το οποίο δεν κάνει σαπουνάδα. Εμένα μου αρέσουν τα καθαριστικά που κάνουν σαπουνάδα, ωστόσο το συγκεκριμένο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και δεν με πείραξε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν κάνει σαπουνάδα, γιατί ένιωσα την επιδερμίδα μου ότι την αφήνει πολύ ενυδατωμένη. Μάλλον αυτός είναι και ο λόγος, ότι δεν χρησιμοποιεί τίποτα σε σαπούνι, οπότε δεν αφαιρεί την φυσική υγρασία της επιδερμίδας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τέλειο για ευαίσθητες επιδερμίδες και είναι πλούσιο και σε αμινοξέα. Πάμε σε αφρόλουτρα, ένα είδος το οποίο μετά τα μολύβια φρυδιών κάνω τρελή κατανάλωση, όπως επίσης και στις κρέμες σώματος. Λοιπόν, έχω δύο από τη Messenian Spa, ένα από την Avenda. Θα ξεκινήσω από τη Messenian. Shower Gel Christmas Joy Chai Latte. Φανταστική μυρωδιά, φανταστικός αφρός, κάπως το λατρεύω. Επίσης λάτρεψα αυτή τη νέα σειρά τους που είναι το Spicy Vanilla. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και με το έτερο νήμιση. Αυτό είναι λίγο πιο γλυκούλι. Αυτό είναι τελείως unisex και έχω ήδη ακόμα ένα στο μπάνιο μου και έχω και την αντίστοιχη κρέμα σώματος που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και τη χρησιμοποιώ τώρα αυτή την περίοδο. Επίσης τελείωσα το Hand and Body Wash με Calming Aroma, ένα άρωμα που σε χαλαρώνει πραγματικά, από την σειρά Shampure της Avenda. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για χέρια και για σώμα, είναι καταπληκτικό, έχει την αντλία του, μυρίζει τέλεια. Είναι vegan και έχει και πάρα πολύ καθαρά συστατικά. Βέβαια clean beauty και cruelty free. Επίσης από την Avenda τελείωσα ακόμα ένα σαμπουάν και ακόμα ένα μαλακτικό από τη σειρά Botanical Repair. Το ξέρω, θα νομίζετε ότι σας δείχνω τις ίδιες άδειες συσκευασίες, αλλά κι όμως δεν είναι οι ίδιες, έχουν περάσει και 2 μήνες. Αλλά νομίζω ότι θα αλλάξω, θα δοκιμάσω κάτι άλλο από την Avenda. Μάλλον κάτι για όγκο και για προστασία χρώματος, ένα τέτοιο συνδυασμό νομίζω θα κάνω την επόμενη φορά. Επίσης τελείωσα το Bond Building Shampoo από την Bumble & Bumble. Αυτό είναι εξαιρετικό αν έχετε ταλαιπωρημένα μαλλιά. Μαλλιά που θέλουν αναδόμηση, μαλλιά που θέλουν ένα boost, θα το βρείτε πραγματικά πάρα πολύ βοηθητικό και αυτό και το αντίστοιχο conditioner που κυκλοφορεί. Μία κρέμα σώματος που τελείωσα είναι αυτή εδώ, σας είχα πει τα καλύτερα για την εταιρεία Cut With Hat, είναι ελληνική, εδρεύει στην Κύθνο, έχει ένα πολύ χαριτωμένο μαγαζάκι εκεί. Η συγκεκριμένη έχει μυρωδιά γκουάβα και έχει βιολογικό ελαιόλαδο, έλαιο αβοκάντο, aloe vera gel και shea butter. Η μυρωδιά δεν υπάρχει. Σίγουρα μια κρέμα που θα ξαναπάρω όταν τελειώσουν όλες αυτές που έχω δώσει στα συρτάρια και στα ντουλάπια μου. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε με τα empties και ήρθε η ώρα να σας κάνω update για τα προϊόντα που χρησιμοποιώ εδώ και τόσο καιρό από τότε που έχω ξεκινήσει το Project Pan. Θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτές τις δύο πούδρες. Δεν φαίνεται δυστυχώς η ποσότητα που έχω χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η Brightening Secret Under Eye Powder, αν το λέω σωστά, της Laura Mercier. Και αυτή είναι η κλασική Translucent, την οποία χρησιμοποιώ και εναλλάξ με την Honey, η οποία έχει και λίγο χρωματάκι παραπάνω. Σετάρουν το μακιγιάζ μου τέλεια, ό,τι foundation και να βάλω από κάτω, είτε είναι υψηλής κάλυψης, είτε είναι tinted moisturizer, είτε έχω βάλει μόνο concealer και αντιλιακό, πραγματικά με κρατάνε matte και τις αγαπώ. Λοιπόν, συνεχίζω να χρησιμοποιώ αυτό εδώ το Flawless Filter από την Charlotte Tilbury. Αυτό έχει φτάσει μέχρι εδώ περίπου. Παιδιά, δεν είναι μία γελάδα. Θα βάλω λίγο τώρα για να το δείτε. Η οποία είναι, λες και είναι υγρή η επιδερμίδα και δεν εστιάζει στις ατελειές της. Το βάζω έτσι ταμποναριστά και βλέπετε τη λάμψη ωραία δίνει, έτσι πάρα πολύ φυσική. Εμένα αυτή η γελάδα με ξετρελαίνει και έχω ανακαλύψει επίσης
Και ένα προϊόν, θα έπρεπε να σας το βάλω σε βίντεο με dupes αυτό. Ίσως να το βάλω και σε βίντεο με dupes και να κάνουμε ένα στο μέλλον. Οπότε αν έχετε βρει κάποιο οικονομικό προϊόν που να αντιστοιχεί και να φαίνεται παρόμοιο με κάποιο πολύ οικονομικό, θέλω να μου το γράψετε στην περιγραφή, να τα μαζέψω εγώ όλα αυτά τα dupes και τα δικά σας και τα δικά μου και να κάνουμε ένα βιντεάκι. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ αυτή η γυαλάδα και το προϊόν που έχω βρει και θα βρείτε και στην Ελλάδα σε περίπτωση που δεν θέλετε να ψωνίσετε από την Charlotte Tilbury, είναι αυτό εδώ της MAC. Σας το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το Cream Color Base στην απόχρωση Hush. Θα το σφατσάρω μόνο στο χέρι μου για να το δείτε. Έτσι λίγο τα μποναριστά και αυτό το εφαρμόζουμε. Και δίνει αυτή την υπέροχη γυαλάδα της υγείας, η οποία μένει και σταθερή. Φυσικά μπορείτε, αν είστε πολύ λιπαρές, να το σετάρετε κιόλας με ένα άλλο highlighter από πάνω, έτσι. Αυτά με τα highlighters. Θυμάστε που σας έλεγα ότι χρησιμοποιώ την κολόνια, το άρωμα Libre Intense, είναι συγκεκριμένα Eau de Parfum, είναι από Yves Saint Laurent. Την προηγούμενη φορά που σας το είχα δείξει, νομίζω στο ξεκίνημα του Project Pan, είχα χρησιμοποιήσει μέχρι εδώ. Τώρα κοντεύει να μου τελειώσει. Μάλλον θα πρέπει να αναζητήσω νέο άρωμα σύντομα. Μάλλον όχι, θα χρησιμοποιήσω ένα από αυτά που έχω στη συλλογή μου, που είναι και πίσω μου και είναι και πιο πάνω στο ράφι. Επίσης χρησιμοποίησα την Water Lily Cologne από Jo Malone, αυτό εδώ το πολύ μικρό μπουκαλίνο, το οποίο δεν ήθελα να μου τελειώσει, γιατί νομίζω τώρα δεν κυκλοφορεί αυτή η μυρωδιά. Ήταν κάτι limited edition. Θα την αναζητήσω πάντως, αν τη βρω θα σας βάλω το link στην περιγραφή, γιατί είναι πραγματικά δροσερό, αναζωογονητικό, φρουτολουλουδένιο, είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Καλά και αυτό είναι ό,τι πρέπει για μεθυστικές στιγμές. Είναι έτσι ένα πολύ μεθυστικό άρωμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζω και νομίζω ότι θα κλείσουμε αυτό το βίντεο, ναι, με αυτά τα προϊόντα, με δύο foundations που χρησιμοποιώ πολύ. Να σας πω ότι χρησιμοποιώ και το foundation της Bobbi Brown, αλλά επειδή είναι μαύρη η συσκευασία του, δεν φαίνεται η πρόοδος, οπότε δεν το έφερα να σας το δείξω, δεν έχει νόημα. Φαίνεται όμως το Double Wear της Estée Lauder ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ, ελπίζω. Και φαίνεται ελάχιστα και το Giorgio Armani Luminous Silk, το οποίο έχει φτάσει και αυτό μέχρι εδώ. Η μίξη αυτών των δύο δε είναι όνειρο, γιατί αυτό είναι πιο matte και πιο καλυπτικό. Βάζεις και λίγο από αυτό που είναι έτσι λίγο πιο ενυδατικό και βγαίνει, παιδιά, ένα αποτέλεσμα που και διάρκεια έχει και σου δίνει μια λαμπερή επιδερμίδα. Είναι μπομπα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα ωστόσο έχω χρησιμοποιήσει ένα καινούριο foundation, το οποίο μάλλον θα δείτε σε ένα από τα επόμενα βίντεο, το δοκιμάζω. Είναι matte και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα του και βλέπω ότι κρατάει κιόλας. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Θα πιω μια γουλιά καφέ γιατί μιλάω 25 λεπτά ασταμάτητα. Ευχαριστώ πολύ πραγματικά. Αν φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, σας αγαπώ ένα τσικ παραπάνω. Αφήστε μου μια καρδούλα στα σχόλια για να ξέρω ποιες είστε που φτάσατε μέχρι το τέλος. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να περνάτε καλά, να προσέχετε και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!